Επειδή η ερώτηση απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας και επειδή άκουσα προηγουμένως τις απαντήσεις της κυρίας Υπουργού σε σχέση με τις μαθητικές κινητοποιήσεις, οφείλω να υπογραμμίσω και να σημειώσω ότι οι απαντήσεις της ήταν προκλητικές και εξοργιστικές. Την προηγούμενη μόλις Παρασκευή, επειδή καλούσε και εξακολουθεί να καλεί η κυρία Υπουργός σε διάλογο, μνημείο υποκρισίας, την προηγούμενη Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, χιλιάδες μαθητές ήταν έξω από το Υπουργείο, είχαν συνεννοηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου να μπει μια αντιπροσωπεία μέσα για να συζητήσουν και η απάντηση της Υπουργού Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας, ήταν ξύλο, χημικά, κυνηγητό στους γύρω δρόμους από τις μονάδες καταστολής από τα ΜΑΤ. Έτσι τον εννοεί η κυβέρνηση άρα για το διάλογο. Από ό,τι φαίνεται έτσι, γιατί το ξύλο συνεχίστηκε και το απόγευμα σε συνδικαλιστές και σωματεία που πήγαν να διαμαρτυρηθούν έξω από το Υπουργείο Προστασίας κατά τα άλλα του πολίτη. Η ερώτησή μου έχει, κύριε Πρόεδρε, ξαναγίνει. Αφορά την σχολή, την νοσηλευτική σχολή του Δημοτήχου. Μια σχολή η οποία έχει βεβαίως τη δική της ιστορία. Ξεκίνησε το 2007, αρκετά χρόνια πριν. Μετά μετονομάστηκε, και έγινε η υπαγωγή της στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας του ΤΕΙ Καβάλας και τέλος το Μάιο του 19 με το νόμο 4610 του ΣΥΡΙΖΑ μετονομάστηκε σε τμήμα νοσηλευτικής, μετατράπηκε σε τμήμα νοσηλευτικής στο Δημότιχο και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών και Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας ως παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης. Παράρτημα δηλαδή της Νοσηλευτικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Δύο χρόνια συνεπώς λειτουργεί, έχει ξεκινήσει τυπικά τουλάχιστον και το δεύτερο, ο δεύτερος ακαδημαϊκός χρόνος, αλλά τα προβλήματα, κύριε Υπουργέ, είναι εδώ και παραμένουν και όχι μόνο παραμένουν, διωγγώνονται και πραγματικά οι φοιτητές και οι οικογένειές τους ζουν μέσα στην απελπισία. Βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα μέχρι τώρα και τα δύο έτη, και το προηγούμενο και αυτό που έχει ξεκινήσει, υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει. Καταρχήν, μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι αυτές οι περιβόητες πανεπιστημιοποιήσεις, τέλος πάντων αλλεπάλληλες, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες των πρώην ΤΕΙ, σε καμιά περίπτωση όχι μόνο δεν έλυσαν, αλλά αντίθετα μάλλον οξύναν τα προβλήματα των τμήματων και τη δυσκολία των σπουδαστών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Τα θεωρητικά μαθήματα, τα εργαστηριακά, τα νοσοκομιακά, εν πολλής, παραμένουν ζητούμενα ακόμα το δεύτερο υποτίθεται χρόνο λειτουργίας αυτής της σχολής. Για ποιο λόγο δεν έχουν καλυφθεί οι στοιχειώδες ανάγκες ούτε στο διδακτικό, ούτε σε λοιπό προσωπικό, ούτε σε αίθουσες, ούτε σε υποδομές. Συνεπώς, η ερώτησή μας είναι πολύ απλή, κύριε Υπουργέ. Τι θα κάνει η κυβέρνησή σας για να μην χαθεί άλλο ένα εξάμηνο? Τι θα κάνει η κυβέρνησή σας για να διασφαλιστεί η λειτουργία αυτού του τμήματος? Με λίγα λόγια, να πάρετε να προσληφθεί προσωπικό, διδακτικό, λοιπό, μόνιμο προσωπικό, λέμε εμείς, για να γίνονται επιτέλους όλα τα μαθήματα και όχι σποραδικά και όπως. Να υπάρξουν επίσης και όλα τα αντίστοιχα μέτρα για την φοιτητική μέρημνα, για τη σίτηση, για τη διαμονή των φοιτητών με σύγχρονες υποδομές. Και τέλος, επειδή συνήθως το αφήνουμε απ' έξω αυτό, μιας και μιλάμε για τους υλικούς όρους της εκπαίδευσης, είναι και το ίδιο το περιεχόμενο της σχολής, ξέρετε, το οποίο πρέπει να εξυγχρονιστεί και όχι μόνο αυτής, όλων των σχολών, το οποίο πρέπει να εξυγχρονιστεί, πρέπει να αντιστοιχηθεί στις νέες σύγχρονες ανάγκες, οι οποίες είδατε πόσο γρήγορα μεταβάλλονται και μάλιστα πολλές φορές και με δραματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δελή, κύριε συνάδελφε, καταρχήν να διατυπώσω τις ενστάσεις μου για το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας, καθώς δεν είναι κομψό να χαρακτηρίζεται την τοποθέτηση της Υπουργού όταν αυτή είναι απούσα και να επισημάνω επίσης ότι την διαδήλωση που είχαμε στο Υπουργείο Παιδείας ήταν κουκουλοφόροι, πέτρες, μάρμαρα, δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ότι ήταν μια ειρηνική διαδήλωση μαθητών. Πάμε όμως στο θέμα της ερώτησής σας και να πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση, γιατί ξέρω το πραγματικό σας ενδιαφέρον για το θέμα της νοσηλευτικής στο Δημότιχο.
Το έχουμε συζητήσει και εντός Βουλής, σε επίκαιρη ερώτησή σας πάλι για το θέμα αυτό, αλλά και εκτός. Και πραγματικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα, πιο τρανταχτά παραδείγματα της προχειρότητας με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ αναδιάρθρωσε τον ακαδημαϊκό χάρτη και μάλιστα λίγο καιρό πριν φύγει από την εξουσία. Θυμίζω ότι ο νόμος που μετέφερε το τμήμα του πρώην ΤΕΗ ως παράρτημα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο ήταν ο 4610 και ψηφίστηκε τον Μάιο του 19, λίγους μήνες πριν την αλλαγή της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή στο τμήμα φοιτούν 400 περίπου φοιτητές που είναι στο πρόγραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΗ. Άλλοι 110 οι οποίοι ακολουθούν το πρόγραμμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επισημαίνω ότι τον αριθμό είναι 110 από τους 250 που εισήχθησαν πέρυσι, γιατί εκτός των άλλων αύξησε και τον αριθμό των εισακτέων στο συγκεκριμένο τμήμα πριν φύγει. Και φέτος αναμένουμε και τους εισακτέους του έτους 2020-2021, τους οποίους εμείς μειώσαμε. Τώρα, πώς δημιουργείται το πρόβλημα? Η προχειρότητα με την οποία ιδρύθηκε το τμήμα και πανεπιστημιοποιήθηκε το τμήμα, άλλαξε και τα κριτήρια επιλογής προσωπικού. Δηλαδή, τα κριτήρια σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα διέπονται από άλλη νομοθεσία, είναι πιο αυστηρά και το αποτέλεσμα ήταν, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις που έγιναν για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα δεν έχει κανένα μόνιμο μέλος ΔΕΠ, είχαμε για παράδειγμα το χειμερινό εξάμεινο πέρυσι 5 προκηρύξεις, 2 για ακαδημαϊκούς υποτρόφους, 1 για 407, 2 για νέους διδάκτορες. Σε όλες τις προκηρύξεις ο αριθμός των υποψηφίων ήταν πολύ μικρός. Στη δεύτερη προκήρυξη του χειμερινού εξαμήνου, παράδειγμα, προκηρύχθηκαν 15 μαθήματα, μόνο ένας υποψήφιος διέθετε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί. Αυτό συνεχίστηκε και φέτος. Συνεχίστηκε και φέτος, καθώς στην πρώτη πρόσκληση που έγινε από τα 16 προσφερόμενα μαθήματα, μόνο 3 άτομα υπέβαλαν υποψηφιότητα για 6 μαθήματα. Άρα είναι μια κατάσταση η οποία, αν δεν κάνουμε κάτι, θα συνεχιστεί. Και θέλω εδώ να σας πω τι έχουμε κάνει. Αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο για το τμήμα της νοσηλευτικής στο Δημότιχο. Γιατί πραγματικά ο σκοπός και ο στόχος πρέπει να είναι πρώτα οι φοιτητές, πρώτα οι συνθήκες στις οποίες θα φοιτήσουν. Και γι' αυτό το λόγο είχα συνεχή επικοινωνία και συναντήσεις και με την πρόεδρο του τμήματος νοσηλευτικής και με τους Πριτάνης, τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και τον πρόεδρο του Διεθνούς, της Διοικούσης Επιτροπής του Διεθνούς, αλλά και τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής. Και τα κάναμε αυτά γιατί η ίδια η νοσηλευτική Δημοτήχου στην συνέλευσή της είχε προτείνει ως την πλέον πρόσφορη λύση την ένταξη του τμήματος νοσηλευτικής, του παραρτήματος νοσηλευτικής του Δημοτήχου από παράρτημα του Διεθνούς ως αυτοτελές τμήμα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και ο λόγος αυτός είναι για απλός, γιατί το Δημοκρίτιο έχει μια ιατρική σχολή και μπορούν οι διδάσκοντες στην ιατρική να προσφέρουν, να συνεισφέρουν στα μαθήματα ιατρικής της νοσηλευτικής Δημοτήχου. Για τον λόγο αυτό, ζητήσαμε από τα δύο πανεπιστήμια να πάρουν αποφάσεις η Διοικούσα Επιτροπή στο Διεθνές και η Σύγκλητος του Δημοκρατίου, προκειμένου προς την κατεύθυνση της ένταξης του παραρτήματος ως αυτοτελές τμήμα στο Δημοκρατίο. Έγινε αυτό από το Διεθνές την Άνοιξη και πριν λίγες μέρες, στις 2 Οκτωβρίου, λάβαμε την απόφαση της Συγκλήτου από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, η οποία απόφαση αναφέρεται σε μεταφορά, διοικητική μεταφορά του παραρτήματος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, μαζί με το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Μόλις λάβαμε την απόφαση Συγκλήτου, έστειλα το αίτημα για γνωμοδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή, την ΕΘΑΕ. Στις 2 Οκτωβρίου ελήφθη από Βασιλείου, 5 Οκτωβρίου στάλθηκε για γνωμοδότηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, προκειμένου, και δεν μπορούμε εδώ να προκαταλάβουμε την απόφαση της ΕΘΑΕ, αλλά εφόσον αυτή η εισήγηση είναι θετική, στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή της, καθώς είναι η πλέον δεδεδειγμένη λύση, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα στο Δημότιχο. Ευχαριστώ. Κύριε Δελή, για 3 λεπτά.
Ναι, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα να συμφωνήσουμε, κύριε Υπουργέ, ότι οι σπουδές σε αυτή τη σχολή, σε όλες λίγο ως πολύ, για άλλους βέβαια λόγους, περισσότερο λόγω της πανδημίας, γίνεται με εμποδίων, αλλά σε αυτή τη σχολή τα εμπόδια είναι πάρα πολύ ψηλά και σχεδόν δύσκολα να τα υπερπηδήσει κανείς. Καταρχήν να πούμε, κύριε Υπουργέ, ότι η σχολή δεν είναι καινούργια. Δεν είναι μια σχολή που ξεκίνησε πριν 1-2 χρόνια για να έχει τέτοια οργανωτικά προβλήματα. Είναι μια σχολή που λειτουργεί εδώ και 13-14 χρόνια. Και συνεπώς οι ευθύνες όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων είναι, νομίζω, σαφέστατες. Ούτε είναι το ζήτημα το που θα ανήκει αυτή η σχολή. Το αν θα ανήκει δηλαδή στο ΔΠΑΕ ή θα ανήκει στο Δημοκρίτιο, που είναι και το πιο λογικό, αν θέλετε, μια που και γεωγραφικά ανήκει. Το ζήτημα είναι να εξασφαλιστούν εκείνοι οι υλικοί όροι λειτουργίας αυτή τη σχολή με προσωπικό, με υποδομές, με πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά, οι φοιτητές να σπουδάσουν, ανεμπόδιστα και να τελειώσουν κανονικά τις σχολές τους, να πάρουν ένα πτυχίο. Μιλήσατε για τις προκηρύξεις, για το δήθεν μη ενδιαφέρον που δεν υπάρχει. Αυτό είπατε για το προσωπικό. Είπατε όμως μόνο σας ότι πρόκειται για έκτακτο προσωπικό. Και εμείς λέμε να κάνετε προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες διδακτορικοί, χιλιάδες άνθρωποι με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, που μια χαρά μπορούν να αξιοποιηθούν και μένουν βέβαια άνεργοι περισσότεροι από αυτούς, αλλά ίσως τελικά να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τον πενιχρό μισθό ενός επικουρικού, ενός πιδέλτα 407, πόσα λεφτά παίρνουν αυτοί σε μια πόλη μακριά από το σπίτι τους. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι μόνο για τους φοιτητές, πολλές φορές είναι και για τους εκπαιδευτικούς. Μόνο σας είπατε ότι έχουμε μια πρωτοτυπία εδώ, υπάρχει ένα πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο δεν έχει καθόλου μέλη ΔΕΠ. Αυτό κι αν είναι. Υπάρχουν μονάχα δύο μικρές αίθουσες. Μία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που δεν λειτουργεί, καθώς οι περισσότεροι είναι για πέταμα, μια αίθουσα εργαστηρίου με απαρχαιωμένο εξοπλισμό, αμφιθέατρα δεν υπάρχουν, τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στον κινηματογράφο του Δημοτήχου, ενώ το Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου, το οποίο καλύπτει μια πολύ μεγάλη και πολύ ευαίσθητη, αν θέλετε, περιοχή και με πολλές ιδιαιτερότητες, είναι υποστελεχωμένο, είναι υποχρηματοδοτημένο και δεν μπορεί αντικειμενικά, παρά τις προσπάθειες του προσωπικού του, να ανταποκριθεί και σε αυτόν το ρόλο αντικειμενικά. Για εστίες ούτε λόγο. Και φυσικά καμία πρόβλεψη να νοικιαστούν δωμάτια. Πέρσι το Πάσχα ξεκινήσαν να γίνονται κάποια εργαστηριακά μαθήματα διαδικτυακά. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι λόγω των συνθήκων μπορούσε να γίνει δεκτό για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να γίνονται εργαστηριακά μαθήματα διαδικτυακά. Καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους. Υπάρχει πρόβλημα και με την πρακτική άσκηση των φοιτητών, κύριε Υπουργέ. Λόγω της έλλειψης καθηγητών από το τμήμα, δεν διδάσκονται μια σειρά μαθημάτων τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την άσκηση της πρακτικής τους εξέτασης. Και έτσι, οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν το βασικό κύκλο σπουδών και βρίσκονται στο πτυχίο, δεν μπορούν να κάνουν την πρακτική χωρίς να φταίνε οι ίδιοι, και άρα δεν μπορούν να πάρουν και το πτυχίο τους. Καθυστερούν να πάρουν ακόμα και το πτυχίο τους και βεβαίως τους στερείται από πάνω, επειδή δεν παρακολουθούν και τα μαθήματα, και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Αυτά τα έχουν καταθέσει 38 φοιτητές στην Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη, στην Επιτροπή της Διαβούλευσης, το οποίο και το καταθέτω στα πρακτικά, είναι ένα κείμενο το οποίο χτυπά και αυτό τον κόδωνα του κινδύνου για τη συγκεκριμένη σχολή. Μιλήσατε για την Εθνική Αρχή της Αξιολόγησης. Δεν ξέρουμε τι πραγματικά θα αλλάξει από το πόρισμα, αν βγει αυτό το πόρισμα της Εθνικής Αρχής. Το πρόβλημα δεν είναι το πόρισμα, αλλά η πολιτική βούληση, η οποία αυτή χρειάζεται και από ό,τι φαίνεται δεν τη διαθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και εκτός από πολιτική βούληση βεβαίως χρειάζεται και χρηματοδότηση, χρειάζεται και έμπρακτη στήριξη αυτής της σχολής από την κυβέρνηση για να μπορέσουν τα παιδιά που φοιτούν σε αυτήν να σπουδάσουν ανεμπόδιστα. Και μη μας πείτε, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, μη μας πείτε για τα χρήματα, για τη στενότητα την οικονομική που υπάρχει. Γιατί, κύριε Υπουργέ, πριν λίγες μέρες το δικό σας Υπουργείο, για τη λεγόμενη αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΗ, διέθεσε ένα κονδύλι ύψους 6.260.000 ευρώ. Προσέξτε, όχι για τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολές, όχι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, αλλά για να γίνουν πιο ελκυστικά
στην κούρσα του ανταγωνισμού με νέα ξενόγλωσσα, ταχύρυθμα και άλλα προγράμματα επιπληρωμή. Και επιπλέον και ένα ακόμα κονδύλι 1.287.000 ευρώ που θα δοθεί για να εξασφαλίσει την εξωστρέφεια των ιδρυμάτων. Τι εννοείται με την εξωστρέφεια? Μα τη διαφήμιση των πανεπιστημίων στο εξωτερικό, ώστε να μπορούν να προσελκυστούν τουρίστες φοιτητές. Αυτά τα χρήματα νομίζουμε ότι θα ήταν πιο παραγωγικό να διατεθούν ένα τμήμα από αυτά τα χρήματα να είχε διατεθεί για τη σχολή του Δημοτικού. Δεν θα μιλούσαμε τώρα για τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ.